Χαίρετε! Επιστρέφουμε στα οδηγητικά vlogs από ό,τι φαίνεται. Οδηγητικά βίντεο. Έχει πάρα πολύ καιρό να κάνω οδηγητικό βίντεο. Σαφώς έχει πάνω από 4-5 μήνες. 4 μήνες σίγουρα, εφόσον ήμουνα για 4 μήνες στην Κρήτη. Και σε αυτό το βίντεο θέλω να συζητήσουμε ένα ερώτημα που μου έχει θέσει μια νεαρή φίλη, η οποία είναι 20 και κάτι και πήγε να εργαστεί σε ένα χώρο, σε μια εργασία. Εκεί σε εκείνη την εργασία γνώρισε έναν άνδρα τον οποίο και ερωτεύτηκε και ο οποίος και την ερωτεύτηκε και δημιούργησα μια σχέση. Η σχέση αυτή όμως ήταν παράλληλη του γάμου του ανδρός αυτού. Ναι, καλά καταλάβατε, έφτιαξε μία σχέση με έναν πανδρεμένο. Δεν έχει νόημα και δεν έχει καμία σημασία να διαβάσω την ιστορία της φίλης, λόγω του ότι είναι copy-paste. Είναι πανομοιότυπη με όλες τις ιστορίες σχέσεων με πανδρεμένους, με όλα όσα συνεπάγονται αυτές οι σχέσεις. Έχουμε ολόκληρο playlist στο κανάλι μας με τίτλο «Σχέση με παντρεμένο» που έχει πάνω από 35 βίντεο, δεν κάνω λάθος, στο οποίο όποιος θέλει να ακούσει ιστορίες ή όποιος θέλει να φρεσκάρει αυτά που λέμε εδώ στο κανάλι για τις σχέσεις με παντρεμένους, μπορεί να ανατρέξει. Το ερώτημα της φίλης είναι το εξής όμως. Μετά που μου περιέγραψε την ιστορία, θα σας την πω έτσι με εμπεριλήψη για να μην μείνετε με την απορία και με την περιέργεια. Το ερώτημα της φίλης είναι πώς ξεπερνάω τώρα εγώ ό,τι μου έχει αφήσει αυτή η σχέση. Λοιπόν, η κοπελιά αυτή πήγε σε αυτή τη δουλειά, γνώρισε αυτόν τον άνδρα. Κλασικά εικονογραφημένα, ο άνδρας αυτός στην αρχή της γνωριμίας τους απέτυχε να αναφέρει ότι ήταν παντρεμένος. Όταν άρχισε να δένει το γλυκό της, είπε πως ήταν παντρεμένος και με παιδιά. Της είπε το γνωστό αφήγημα ότι δεν περνάει καλά στο γάμο του και κάποια στιγμή θα χωρίσει. Ξεκίνησα μια σχέση. Η κοπελιά αυτή είχε μια γνωριμία από πριν γνωρίσει αυτόν τον παντρεμένο με ένα παιδί που, όπως τον περιγράφει, ήταν κατάλληλος για σχέση, ήταν κατάλληλος για γάμο κλπ. Αυτός ο παντρεμένος σαμπόταρε τη σχέση της αυτή, δηλαδή έστελνε μηνύματα στο παιδί, τον ενημέρωσε για το ότι η κοπέλα ήταν μαζί του, της το χάλασε δηλαδή εκείνη τη σχέση. Φυσικά εγώ θα έλεγα ότι και καλό του έκανε του παιδιού που του χάλασε εκείνη τη σχέση, γιατί όταν η φιλενάδα σου ή η κοπέλα με την οποία βγαίνεις έχει αγαπήσει αλλού, δεν είναι καλή ιδέα να συνεχίζεις αυτή τη σχέση. Δηλαδή καλό έκανε στο παιδί το άλλο το ότι έμαθε ότι η κοπέλα ήταν με τον παντρεμένο. Φυσικά θα ήταν ακόμη καλύτερο αν του το έλεγε η ίδια. Τέλος πάντων, του το είπε αυτός, της χάλασε εκείνη τη σχέση. Η ίδια λέει αυτά που μου γράφετε πολλές γυναίκες και πολλοί άντρες που τα φτιάχνετε με πρόσωπα που είναι παντρεμένα, ότι την έπεισε πως την αγαπά, ότι το τρίτο πρόσωπο πίστηκε δηλαδή ότι αγαπιόταν από τον παντρεμένο, ότι θα χωρίσει, γνωστά είπαμε αυτά, συμβαίνουν συνέχεια. Δημιουργήθηκε η σχέση αυτή και στην πορεία η γυναίκα του παντρεμένου στα 2,5-3 χρόνια μαθαίνει για αυτή τη σχέση. Αυτός δεν έχει χωρίσει στα 2-3 χρόνια και όταν έμαθε η γυναίκα του ότι είχε αυτός την παράλληλη σχέση, την εξωσυζυγική σχέση με την κοπέλα, τελείωσε και η εξωσυζυγική σχέση. Είπαμε, έχουν πάρα πολλά κοινά αυτές οι ιστορίες και είπαμε ότι ακόμη κι αν κάποιος παντρεμένος χωρίσει για να είναι μαζί με την εξωσυζυγική του σχέση, ακόμη και αν παντρευτεί την εξωσυζυγική του σχέση, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ότι θα πάει καλά αυτή η σχέση. Μάλλον περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να μην πάει καλά παρά να πάει καλά. Γιατί μια σχέση η οποία ξεκινάει πάνω σε σαθρά θεμέλια, γιατί είναι σαφώς σαθρό θεμέλιο, ο ένας από τους δύο είναι παντρεμένος ή ο ένας από τους δύο είναι αλλού ή και οι δύο είναι αλλού, τότε, επειδή ακριβώς δεν γίνεται ένα καθαρό ξεκίνημα της σχέσης, επειδή υπάρχουν ατελείωτα πράγματα από τον προηγούμενο γάμο, επειδή ναι, υπάρχει ανεντιμότητα του να απαντήσεις τον την σύντροφό σου, αυτά δεν έχουν καλή έκβαση συνήθως ή στις περισσότερες περιπτώσεις, ή τουλάχιστον σε όσες περιπτώσεις έχω δει εγώ, γιατί έχω δει και περιπτώσεις επιτυχίας εντός αγωγικών,
που κατάφερε το τρίτο πρόσωπο να έχει όλο για τον εαυτό του, όλο για τον εαυτό της τον Ντίν παντρεμένο, παντρεμένο, παντρεμένη, και μετά έφαγε τα μούτρα του, τα μούτρα της πανηγυρικά. Είναι όλα στη ζωή. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή έχει χωρίσει από αυτόν. Μου είχε στείλει mail πέρσι πρώτη φορά και μου είπε, έχω χωρίσει, εργαζόμαστε ακόμη στην ίδια δουλειά, τον βλέπω και θυμώνω πάρα πολύ, τον βλέπω και μου είχε χρησιμοποιήσει και ένα ρήμα, αν ή το ρήμα ιδιάζω ή κάποιο παρόμοιο, με παρόμοια λεκτικό, και δεν μπορώ να τον βλέπω και με έχει πληγώσει πάρα πολύ και λοιπά και λοιπά, και ελπίζω ότι όταν πάρω μετάθεση και πάω σε μια άλλη περιοχή, ξέρω, σε ένα άλλο τμήμα της εργασίας μας, που δεν θα τον βλέπω, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Φέτος μου στέλνει ένα mail πρόσφατα και μου λέει, δεν μου απαντήσατε ποτέ σε εκείνο το mail και θέλω να το ξαναδιαβάσετε. Το ξαναδιαβάζω και της λέω τι έχει γίνει ένα χρόνο μετά. Μου λέει, ένα χρόνο μετά δεν έχει γίνει τίποτα, εγώ έχω πάρει μετάθεση, είμαι αλλού, όμως εξακολουθώ να τον σκέφτομαι, εξακολουθώ να νιώθω αδικημένη ότι με κορόιδεψε και μου πούλησε αγάπες και έρωτες και παρόλα αυτά δεν χώρισε από το γάμο του. Από την άλλη όμως σκέφτομαι ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, ότι πραγματικά με αγαπούσε, ότι ένιωθα πολύ όμορφα μαζί του και είμαι μπερδεμένη και δεν ξέρω πώς θα συνεχίσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα και πώς μπορώ να ξεπεράσω όλο αυτό που βίωσα. Μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε ένα βίντεο για το πώς ξεπερνάμε τη σχέση μας με έναν παντρεμένο ή με μία παντρεμένη. Και εδώ είμαι στο αυτοκίνητό μου, πηγαίνοντας να κάνω κάποιες εξωτερικές εργασίες και φτιάχνω αυτό το οδηγητικό βίντεο. Πώς ξεπερνάμε τη σχέση μας με έναν παντρεμένο και με μία παντρεμένη. Καταρχάς, όλες οι σχέσεις όταν τελειώσουν, όλες οι σχέσεις που τελειώνουν, μετά που θα τελειώσουν, αφήνουν κάποια κατάλοιπα στους ανθρώπους που τις έχουν βιώσει. Για να τελειώσει μια σχέση σημαίνει ότι δεν επέτυχε. Ή μάλλον σταμάτησε να είναι πλέον επιτυχημένη στα μάτια μας τουλάχιστον. Οποιοςδήποτε χωρίζει, είτε είναι αυτός που έχει αποφασίσει να χωρίσει, είτε είναι αυτός που δέχεται την απόφαση του άλλου να τον την χωρίσει, βιώνει στενοχώρια, βιώνει απώλεια, βιώνει το θάνατο της σχέσης. Άρα όταν χωρίζουμε, στενοχωριόμαστε αναπόφευκτα, αναστατωνόμαστε αναπόφευκτα και μένουμε με διάφορα πράγματα μέσα μας τα οποία πρέπει να επεξεργαστούμε. Χρειάζεται να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και μέσα στη σχέση. Τώρα πάω στην αντιμετώπιση, γιατί η γνωστική αναδιάρθρωση των όσων συνέβησαν μέσα στη σχέση, η γνωστική αναδιάρθρωση μέσα στο μυαλό μας, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μας βοηθάει να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε ζημιά ψυχική και συναισθηματική μας έχει αφήσει μία σχέση. Γιατί μία σχέση μας αφήνει πολλά μαθήματα, μας αφήνει με εμπειρίες θετικές και αρνητικές και σαφώς, ειδικά μα χρειάζεται να γράψουμε email σε μια ψυχολόγο και να ρωτήσουμε πώς μπορώ να ξεπεράσω αυτή τη σχέση, σημαίνει ότι μας αφήνει και ζημιά. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε μέσα μας πάρα πολλές εμπειρίες, έχουμε πάρα πολλά συναισθήματα για τις εμπειρίες που έχουμε βιώσει, έχουμε πάρα πολλά συναισθήματα που έχουμε βιώσει μέσα στη σχέση αυτήν καθ' αυτήν και προφανώς ίσως έχει αλλάξει και η σχέση μας με τον εαυτό μας μέσα από τη σχέση, γιατί πολλοί από εμάς που έχουμε μία τάση για συνεξάρτηση αφινόμαστε μέσα στις σχέσεις μας και γινόμαστε έρμεο της τυχόν ελεγκτικότητας ή επιβλητικότητας που μπορεί να έχει κάποιος σύντροφός μας, και ένας παντρεμένος ο οποίος τα φτιάχνει με μια κοπέλα ελεύθερη, μια παντρεμένη που τα φτιάχνει με ένα κοπέλι ελεύθερο, μια κοπέλα ελεύθερη κλπ. Κλπ. Υπάρχουν όλοι οι συνδυασμοί, είπαμε, όλοι οι ερωτικοί προσανατολισμοί κτλ. Σαφώς επιβάλλει στο πρόσωπο που είναι ελεύθερο τη δική του οπτική. Δηλαδή τον την παραμυθιάζει ότι εγώ σ' αγαπάω. Το πρώτο παραμύθι είναι ότι ο παντρεμένος ή η παντρεμένη μας αγαπάνε. Και το δεύτερο παραμύθι είναι ότι θα χωρίσω για να είμαστε μαζί. Τα οποία είναι και τα δύο παραμύθια, γιατί αν ένας άνθρωπος πραγματικά μας αγαπάει, δεν θα μας είχε ως τον πέμπτο τροχό της αμάξης. Ή για να μπορέσει να αγαπήσει πραγματικά ένας άνθρωπος, να μας αγαπήσει εμάς, πρέπει να έχει ικανότητες αγάπης. Πώς μπορεί να έχει ικανότητες αγάπης ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ανεντιμότητα να απατάει και δεν έχει το θάρρος να τελειώνει κάτι, και μετά που θα τελειώσει κάτι, είτε είναι ο γάμος του, είτε είναι η σχέση του, τότε μετά που θα ξεπεράσει και όσα έχει βιώσει μέσα σε αυτό, τότε να προχωρήσει στην επόμενη σχέση.
Άρα, είναι ένα παραμύθι ότι μας αγαπάει ο παντρεμένος ή η παντρεμένη, και επίσης είναι ένα παραμύθι ότι θα χωρίσει, γιατί όπως είπαμε ξανά, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν χωρίζουν, αλλά ακόμη και στις περισσότερες περιπτώσεις που χωρίζουν, αλλά ακόμη είναι προσκολλημένοι σε οτιδήποτε συνεπάγεται ο γάμος τους, ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά, αλλά ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν και παιδιά, θέλει χρόνο ένας άνθρωπος να ξεπεράσει μια σχέση ζωής. Άρα ούτε σε αγαπάει ο παντρεμένος ή η παντρεμένη, ούτε θα χωρίσει για σένα, και αυτά είναι δύο μεγάλα ψεύδι τα οποία σου επιβάλλει να πιστέψεις ότι ισχύουν χωρίς να ισχύουν. Άρα όταν έρχεσαι να αντιμετωπίσεις γνωστικά το τι σου έχει αφήσει αυτή η σχέση, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσεις ότι ήταν ψέματα στο οποίο πίστεψες, ή σου επέβαλε ο άλλος να πιστέψεις, ή σου υπέβαλε ο άλλος να πιστέψεις, και φυσικά επέλεξες και εσύ να πιστέψεις αυτά τα δύο ψέματα, και πρέπει να ανοίξεις τα μάτια σου και να δεις ότι δεν ίσχυε ούτε το ότι σ' αγαπούσε, ούτε ότι θα χώριζε για να είσαστε μαζί. Αυτό είναι το δεύτερο μισό του βίντεο. Επειδή είμαι στο αυτοκίνητο για να κάνω κάποιες εξωτερικές εργασίες, έπρεπε να διακόψω, τώρα επανέρχομαι. Ήμασταν εκεί που λέγαμε ότι στην προσπάθεια μας να ξεπεράσουμε τη σχέση με έναν παντρεμένο ή με μία παντρεμένη, οφείλουμε να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει, τη λογική μας να δουλέψει, και να δούμε τα δύο μεγάλα ψέματα που μας έχει πει το πρόσωπο που ήταν παντρεμένο. Το πρώτο ψέμα ότι μας αγαπάει, και το δεύτερο ότι θα χωρίσει για μας. Να τα δούμε ότι ήταν ψέματα και να σταματήσουμε να τα πιστεύουμε. Έχουμε την τάση να δημιουργούμε στο μυαλό μας αφηγήσεις, φαντασιώσεις, ότι αυτό που βιώνουμε είναι ξεχωριστό, είναι μοναδικό, ότι μπορεί οι άλλοι παντρεμένοι ή άλλες παντρεμένες να κοροϊδεύουν το τρίτο πρόσωπο, εμένα δεν με κοροϊδεύει, εμένα με αγαπάει κλπ. Κλπ. Η συνθήκη η ίδια αυτή καθ' αυτή είναι τέτοια που φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι το τρίτο πρόσωπο, με το αν είναι αξιαγάπητο πρόσωπο, αν είναι ένα πρόσωπο που αξίζει αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση, αλήθεια, εντιμότητα κτλ. Έχει να κάνει με την ίδια τη συνθήκη, και έχει να κάνει επίσης και με το ότι την κατάσταση και το γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος και απατάει το τέρι του, αν μη τι άλλο, δείχνει μία ανεντιμότητα, διαπιστωμένη ανεντιμότητα. Είναι διαπιστωμένη ανεντιμότητα να είσαι σε γάμο και να κάνεις κάτι άλλο. Όταν κάνουμε σχέσεις με παντρεμένους ανθρώπους, μαθαίνουμε μέσα από τις σχέσεις αυτές σε ένα συγκεκριμένο τρόπο που σχετιζόμαστε στις ερωτικές μας σχέσεις, ο οποίος δεν είναι υγιής. Δεν είναι υγιές πράγμα να δεχόμαστε να είμαστε ο πέμπτος τροχός της αμάξης. Δεν είναι υγιές πράγμα να δεχόμαστε τα ψίχουλα από το χρόνο του άλλου, τα ψίχουλα από την ενέργεια του άλλου, τα ψίχουλα που αφήνει ο γάμος του άλλου ανθρώπου, και να ευχαριστιόμαστε με αυτά και να λέμε, α, εγώ έχω μία σχέση με έναν άνθρωπο που με αγαπάει, δεν μπορώ να μιλήσω μαζί του όποτε θέλω, δεν μπορώ να έχω απρόσκοπτη επικοινωνία, αλλά με αγαπάει και θα χωρίσει για να είμαστε μαζί, και αυτό είναι αγάπη και αυτό είναι σχέση. Όχι, μάνα μου. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα, δεν είναι υγιή σχέση αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι κακοποίηση και προς το σύντροφο του παντρεμένου ανθρώπου, αλλά και προς το τρίτο πρόσωπο. Δεν είναι έτσι η αγάπη. Αυτή η εντύπωση ότι η αγάπη είναι έτσι, η οποία καλλιεργείται και εδραιώνεται μέσα από την ίδια τη σχέση, είναι ίσως η μεγαλύτερη ζημιά που μας αφήνει μια σχέση με έναν άνθρωπο που είναι παντρεμένος. Δηλαδή μαθαίνουμε στα λίγα, μαθαίνουμε στα υπολείμματα, μαθαίνουμε στα αποφάγια, και δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας και κατεβάζουμε τα standards μας, κατεβάζουμε τις προσδοκίες μας και προσδοκούμε πολύ λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε να προσδοκεί ο κάθε άνθρωπος που θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Δεν είναι έτσι η αγάπη. Η αγάπη δεν εμπεριέχει μέσα το ψέμα. Η αγάπη δεν εμπεριέχει μέσα την υποτίμηση. Η αγάπη δεν εμπεριέχει μέσα την ανεντιμότητα. Αν έχω ζήσει μία σχέση με έναν άνθρωπο παντρεμένο, έχω καταπολεμήσει την ηθική μου για να το κάνω,
έχω προδώσει τις αρχές και τις αξίες μου. Είμαι σίγουρη ότι η κοπέλα που μου έχει στείλει αυτό το mail προηγουμένως, πρωτού φτιάξει αυτή τη σχέση με αυτόν τον παντρεμένο, δεν φανταζόταν τον εαυτό της να τα φτιάξει με έναν παντρεμένο. Όπως και πάρα πολλές και πολλοί μου λέτε ότι εγώ δεν είχα τέτοιο σκοπό, εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου. Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο, ότι θα έμπαινα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, ότι θα έπαιζα το ρόλο του τρίτου προσώπου σε ένα γάμο, ότι θα ήμουν μέλος μιας εξωσυζυγικής σχέσης. Όταν το κάνεις και μετά, έχεις χαμηλώσει τη στάθμη των προσδοκιών σου και από τους άλλους και από τον εαυτό σου. Και χρειάζεται να θεραπευτεί αυτό το τραύμα. Είναι ένα τραύμα αυτό. Είναι ένα τραύμα και ψυχικό και συναισθηματικό, γιατί οπωσδήποτε το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση είναι πάντοτε ρηγμένο. Όπως επίσης και το πρόσωπο που απατάτε είναι πάντοτε ρηγμένο. Αλλά και γιατί έχει σπάσει τον κώδικα της ηθικής του, της προσωπικής του ηθικής, όχι της κοινωνικής ηθικής, της προσωπικής ηθικής, και χρειάζεται να ανακάμψει από αυτό. Για να μπορέσουμε να έχουμε υγιείς σχέσεις, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε στη συνέχεια μια καλή σχέση, μια υγιή σχέση, ένα καλό γάμο, χρειάζεται να έχουμε άθικτη την προσωπική μας ηθική, να είμαστε σε ειρήνη και ηρεμία με τον εαυτό μας και να εκτιμούμε και να αγαπούμε τον εαυτό μας εμείς ήδη. Και πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας όταν μπήκαμε στη διαδικασία να τα φτιάξουμε με έναν άνθρωπο παντρεμένο και να πάρουμε μέρος με αυτόν τον τρόπο, να πάρουμε μέρος σε μια πράξη την οποία εκ των προτέρων, προτού μας συμβεί αυτό, θα καταδικάζαμε. Το έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους ότι όλη μου τη ζωή έλεγα ότι ποτέ δεν θα συμφωνούσα με μία εξωσυζυγική σχέση, ότι ποτέ δεν θα δεχόμουν να ήμουν το τρίτο πρόσωπο που θα τα φτιάχνε με κάποιον παντρεμένο. Όμως το έκανα. Το έκανα, δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου μετά που το έκανα, δεν αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου μετά που το έκανα και είμαι μπερδεμένος, είμαι μπερδεμένη μετά από αυτό. Χρειάζεται να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας. Και το λέω συνέχεια, το λέω σε κάθε βίντεο, το θεραπευτήριο της ψυχής είναι η ψυχοθεραπεία. Χρειάζεται να κάνουμε ψυχοθεραπεία και για να ξεπεράσουμε τον πόνο, την προδοσία, τη στενοχώρια που έχουμε βιώσει από τα ψέματα που έχουμε φάει με το κουτάλι στη σχέση με ένα παντρεμένο πρόσωπο, αλλά και για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε γιατί κάναμε κάτι τέτοιο, να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας για το λάθος που έχουμε κάνει, γιατί σίγουρα είναι λάθος να κάνουμε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι παντρεμένος, από όποια πλευρά και αν το κοιτάξεις, και ειδικά εκ των υστέρων, ειδικά όταν τελειώσει, όταν φύγει εκείνη η σύνδεση και όταν πέσουν οι μάσκες και δούμε στην πραγματικότητα τι ήταν αυτό που βιώναμε, να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας για αυτό το λάθος που έχουμε κάνει και να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να το ξεπεράσει και να θρέψουμε τη ψυχή μας, η οποία πείνασε. Η ψυχή πεινάει στη σχέση με ένα παντρεμένο πρόσωπο και συναισθηματικά και πνευματικά. Πεινάει η ψυχή. Δεν μπορείς να θρέψεις τη ψυχή σου μέσα στη σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο. Η ψυχή μας για να τραφεί χρειάζεται αλήθεια, χρειάζεται αγάπη, χρειάζεται εντιμότητα. Και αυτό είναι το τρίτο μέρος αυτού του θρυλικού βίντεο. Είναι Σάββατο σήμερα που το γυρίζω, ήθελα να πάρω κάποια πράγματα, πήγα στο εμπορικό κέντρο. Ένα σημαντικό πράγμα που ήθελα δεν υπήρχε στο εμπορικό κέντρο, έπρεπε να φύγω εκτός εμπορικού κέντρου, να πάω κάτω στη Λευκωσία να το βρω. Μετά έπρεπε να επιστρέψω στο εμπορικό κέντρο να πάρω τα υπόλοιπα. Έτσι είναι το τρίτο μέρος αυτού του βίντεο. Σκεφτόμουν το δεύτερο κομμάτι, το οποίο το έβαλα τώρα και το άκουσα μέχρι να βγω από αυτό το πολύ μεγάλο πάρκινγκ, ότι μπορεί να ακούγομαι ως ηθικίστρια εκεί πέρα μιλώντας στο δεύτερο κομμάτι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Τονίζω ότι μιλάω για την προσωπική ηθική του καθενός και όχι την κοινωνική ηθική. Εδώ στο κανάλι πολλές φορές έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για σχέσεις με παντρεμένους. Έχουμε υπερασπιστεί πολλάκι στο τρίτο πρόσωπο, που το τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνο
για την συζυγική απιστία, για τη συζυγική απιστία υπεύθυνος είναι ο σύζυγος που απιστεί. Δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί υπεύθυνο το τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο έχει τις δικές του ευθύνες, κυρίως απέναντι στον εαυτό του και στην πολύτιμη ψυχή του. Όπως έλεγα και στο δεύτερο μέρος, οι περισσότεροι άνθρωποι που καταλήγουν να κάνουν σχέσεις με παντρεμένους και παντρεμένες και εκ των υστέρων να νιώθουν άσχημα, να νιώθουν ότι έχω χάσει τον εαυτό τους μέσα από αυτές τις σχέσεις, μου λένε ότι εγώ ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα έκανα μια τέτοια σχέση. Δεν έβλεπα ποτέ τον εαυτό μου σαν κάποιον ή κάποιαν που θα έφτιαχνε σχέση με ένα παντρεμένο άνθρωπο. Μπορεί να είναι και άνθρωποι που οι γονείς τους είχαν βιώσει δύσκολα, που η μητέρα τους, για παράδειγμα, είχε βιώσει την απιστία από τον πατέρα τους ή ο πατέρας τους από τη μητέρα τους κλπ. Και να λένε, εγώ που έχω βιώσει στην οικογένειά μου και έχω φάει στο πετσί μου τον πόνο που επέρχεται μετά από μια εξουσική σχέση, δεν με τίποτα δεν περίμενα ότι θα έβρισκα τον εαυτό μου να είναι σε σχέση με ένα παντρεμένο άνθρωπο. Είμαι ψυχολόγος, το κανάλι μας εδώ είναι κανάλι ψυχοεκπαιδευτικό. Ο στόχος αυτών των βίντεο είναι να βοηθούνται οι άνθρωποι που ζητάνε τη βοήθειά μας, τη βοήθειά μου στέλνοντάς μου email ενδεχομένως. Και ο στόχος δεν είναι ούτε να κατηγορήσουμε ανθρώπους, ούτε να τους βάλουμε στη γωνιά, τους βάλουμε στο σκαμνίδο, κάνουμε να νιώσουμε άσχημα. Συνήθως αυτό το πράγμα το κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι έξω στην κοινωνία και το κάνουμε και οι περισσότεροι ο καθένας για τον εαυτό μας. Ο καθένας προς τον εαυτό μας είμαστε πολύ αυστηροί κριτές. Ούτε ο σκοπός μου είναι μέσα από αυτό το βίντεο να κατηγορήσω τους παντρεμένους ανθρώπους που κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Και στα βιβλία μου «Να μείνω ή να φύγω» και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» και στο βιβλίο μου «Ανατομία μιας γυναίκας» και «Οι άντρες έχουν ψυχή» αναφέρομαι στο θέμα της απιστίας, της συζυγικής απιστίας. Θεωρώ ότι ο καθένας έχει και τα δίκαιά του και τα άδικά του. Αυτό το βίντεο όμως είναι για το πώς ξεπερνούμε τα κατάλοιπα που μας αφήνει η σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο, πώς ξεπερνάμε αυτό το οποίο μας έχει συμβεί επειδή μπήκαμε σε σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο και πώς μπορούμε να επανέρθουμε στο να είμαστε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, να είμαστε πιο ισορροπημένοι άνθρωποι ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά και να είμαστε σε θέση είτε να απολαύσουμε τη μοναχικότητα μας, είτε να μπορούμε ουσιαστικά να μπούμε σε μια υγιή σχέση. Γιατί η κοπέλα που έστειλε το mail λέει ότι στην αρχή, όταν είχε γνωρίσει αυτόν τον παντρεμένο στη δουλειά της, είχε κάποιες κουβέντες με έναν άλλο παιδί στην ηλικία της, τον οποίο τον θεωρούσε κατάλληλο για γάμο, κατάλληλο για σχέση, κατάλληλο για οικογένεια και λέει ότι ο παντρεμένος τότε είχε μπει στη διαδικασία να ενημερώσει εκείνο το παιδί για τις δραστηριότητες που είχε αυτός με την κοπέλα, να της κόψει το δρόμο και μάλιστα για εκείνη τη σχέση και μάλιστα είχα σχολιάσει ότι ήταν καλό αυτό για εκείνο το παιδί. Γιατί η κοπέλα αυτή, εφόσον ήταν μπλεγμένη με τον παντρεμένο, δεν θα μπορούσε να ήταν κατάλληλη σύντροφος για εκείνον. Αυτή η κοπέλα τώρα που στείλε το email και οποιαδήποτε κοπέλα ή το οποιοδήποτε κοπέλι βρίσκει τον εαυτό του να είναι στα aftermath, στα κατάλοιπα μια σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο, πώς μπορεί να συνέλθει, πώς μπορεί να επανέλθει σε μια καλύτερη ψυχική ισορροπία ή πώς μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερος άνθρωπος και πώς μπορεί να γίνει ακόμη πιο λειτουργικός άνθρωπος μετά που θα χωρίσει, μετά που θα τελειώσει η σχέση με τον παντρεμένο άνθρωπο. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Είναι σαν να επανέρχεσαι μετά από έναν εθισμό. Είναι σαν να ήσουν αλκοολικός και πας στις ομάδες AA, των ανώνυμων αλκοολικών ή των ανώνυμων ναρκωμανών και προσπαθείς να βρεις τη σωτηρία, προσπαθείς να βρεις την υγειά σου, προσπαθείς να σταματήσεις να λειτουργείς ως εξαρτημένος άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο. Και η οποιαδήποτε κακοποιητική σχέση, είτε είναι με έναν άνθρωπο που είναι παντρεμένος, είτε είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν συμπεριφέρεται με αγάπη, με στοργή, με τρυφερότητα, με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει μια υγιής και ισορροπημένη ερωτική σχέση, όταν τελειώσει εκείνη η σχέση, πλέον έχεις πάθει κάποια ζημιά. Έχεις κάνει ζημιά στο ψυχοσωματικό σου οργανισμό και έχεις κάνει ζημιά στη ψυχή σου. Έχει πάθει ζημιά η ψυχή σου μετά από μια τέτοια σχέση. Οπότε χρειάζεται ένα ικανό χρονικό διάστημα για να
λείψεις τις πληγές σου και να τις θεραπεύσεις. Θα ξαναπώ και ξέρω ότι γίνομαι αρκετά κουραστική, αλλά θα το ξαναπώ ότι χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία. Όταν νιώθουμε ότι δεν είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε καλά, πρέπει να καταφεύγουμε στη ψυχοθεραπεία. Είναι θέμα δύναμης, είναι μια ένδειξη δύναμης για έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια και να πηγαίνει στη ψυχοθεραπεία και είναι και κάτι πάρα πολύ έξυπνο, γιατί παίρνεις βοήθεια τότε που τη χρειάζεσαι και προλαμβάνεις τα χειρότερα. Ποια είναι τα χειρότερα αν κάποιος δεν πάρει βοήθεια και δεν ξεπεράσει τα τραύματα και τις δυσκολίες που του έχει αφήσει σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο? Σίγουρα δεν θα μπορεί να χαιρέται τη ζωή, σίγουρα ένα χρόνο μετά θα ξαναστέλνει mail και θα λέει: «Κυρία Θέκλα, δεν έχεις διαβάσει το mail μου, διάβασε το mail μου και πες μου μια κουβέντα». Μετά που θα έχεις αλλάξει δουλειά, μετά που δεν θα βλέπεις τον παντρεμένο ή την παντρεμένη συνέχεια, μετά που θα έχει τελειώσει πλήρως αυτή η ιστορία, θα εξακολουθείς να σκέφτεσαι: «Μα με αγαπούσε, μα ήταν καλός άνθρωπος, μα αν ήταν πιο δυναμικός, μα αν ήταν πιο γενναίος, μα αν ήταν αλλιώς οι συνθήκες, μα αν δεν έκανε έτσι η γυναίκα του, ο άντρας της κλπ. Θα είμαστε σήμερα μαζί». Και το χειρότερο το οποίο συμβαίνει πολλές φορές δεν είναι το να μην προχωρήσεις, το να κάνεις μια άλλη σχέση επειδή είσαι κολλημένος πάνω στον παντρεμένο τον πρωί σου ή στην παντρεμένη την πρωί σου. Το χειρότερο είναι να κάνεις άλλες σχέσεις με άλλους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι και έχουν και τις ικανότητες να κάνουν μια υγιή ερωτική σχέση μαζί σου και εσύ να μην μπορείς να τους αγαπήσεις και να μην αφήνεσαι να αγαπηθείς, άρα να δημιουργείς τοξικές σχέσεις ερωτικές ενδεχομένως στην πορεία, ή να επαναλαμβάνεις το story και να βρίσκεις κάποιον άλλον παντρεμένο, κάποιον άλλη παντρεμένη και να πηγαίνεις πίσω στα οικία λιμέρια, σε αυτό που ξέρεις, σε αυτό που έχεις μάθει. Γιατί είπαμε ότι αυτό που βιώνουμε στη ζωή μας, αυτό που βιώνουμε σε μια σχέση, γίνεται η κανονικότητά μας. Οι άνθρωποι έχουμε μια μεγάλη προσαρμοστικότητα, η οποία αυτή η προσαρμοστικότητα είναι μηχανισμός επιβίωσης. Είπαμε ότι έχουμε έναν πρωτόγονο οργανισμό ενώ ζούμε σε έναν μοντέρνο κόσμο. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι είχαν την προσαρμοστικότητα ως μηχανισμό επιβίωσης προκειμένου να επιβιώνουν στις αλλαγές που ήταν έτσι πάρα πολύ έντονες και πολύ... Να φτιάξω τώρα στα φανάρια λίγο την κάμερα. Οι οποίες ήταν έτσι και επικίνδυνες για τη ζωή στην πρωτόγονη εποχή. Όμως αυτή η προσαρμοστικότητα στη σύγχρονη εποχή μπορεί να μας κάνει μεγάλη ζημιά, γιατί προσαρμοζόμαστε σε αφύσικες καταστάσεις, προσαρμοζόμαστε σε κακές για την ψυχή μας σχέσεις και γινόμαστε αυτό που δεν θα θέλαμε να ήμασταν. Για παράδειγμα, το κορόιδο ενός παντρεμένου, μιας παντρεμένης, ή εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνει στη ζωή του πράγματα και σχήματα και σχέσεις που δεν είναι υγιείς. Δηλαδή μαθαίνεις, για παράδειγμα, σε αποσπασματικότητα της σχέσης, μαθαίνεις ίσως στην μεγάλη ένταση που έχουν αυτές οι σχέσεις πάθους, γιατί οι σχέσεις εξωσυζυγικές είναι σχέσεις πάθους, σε αυτά τα έντονα συναισθήματα, στους τσακωμούς, στις επανασύνδεσεις, στην ψηλή αδρεναλίνη κλπ. Εθίζεσαι σε αυτό και αυτή η προσαρμοστικότητα σε κάνει να μην μπορείς να λειτουργήσεις με τρόπο που να είναι καλός για σένα και να είσαι ευτυχής κιόλας. Οπότε μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά η σχέση με έναν παντρεμένο ή μια παντρεμένη και αυτή τη ζημιά να τη βιώσεις για χρόνια και για δεκαετίες της ζωής σου. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι επαναλαμβάνουν αυτά τα μοτίβα, έχουν μάθει σε αυτά τα μοτίβα και επαναλαμβάνουν αυτά τα μοτίβα και νιώθουν ότι είναι οικείο, είναι μια οικεία μορφή σχέσης. Δηλαδή άμα θα βρεθούν στην επόμενη σχέση που θα είναι πάλι μεσοβέζικη και θα είναι πάλι μη ολοκληρωμένη σχέση και μη υγιή σχέση όπως η σχέση με έναν παντρεμένο ή μια παντρεμένη, θα νιώσουν οικεία και δεν θα ανησυχήσουν, δεν θα πω τι κάνω τώρα, που είμαι, δεν είναι καλό για μένα. Χρειάζεται να συνηθίσουμε να προσαρμοστούμε σε φυσιολογικές καταστάσεις. Πώς προσαρμόζουμε σε φυσιολογικές καταστάσεις πέραν από την ψυχοθεραπεία? Επιδίδομαι στη ψυχοεκπαίδευση. Διαβάζω βιβλία ψυχολογίας και επιστημονικά βιβλία αυτοβοήθειας, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για να με βοηθήσουν να
ξεσυνηθίσω από αφύσικες συνθήκες και καταστάσεις. Για παράδειγμα, το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα πω για τα βιβλία τα δικά μου, που δεν είναι μόνο τα βιβλία τα δικά μου, υπάρχουν και πολλά άλλα βιβλία άλλων ψυχολόγων και άλλων ειδικών των ανθρωπίνων σχέσεων, τα οποία βοηθάνε πολύ. Ένα βιβλίο το οποίο έχω ανακαλύψει πρόσφατα είναι ένα βιβλίο της Avery Neal, το οποίο έχει τίτλο «If he's so great, why aren't I happy?» Αφού είναι τόσο υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, είναι και έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, εγώ το έχω διαβάσει πρόσφατα στα αγγλικά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για το subtle abuse, για την αθέατη κακοποίηση που συμβαίνει στις ερωτικές σχέσεις. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι γραμμένο για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν σχέσεις με παντρεμένους, αλλά όπως και άλλα βιβλία αυτοβοήθειας και βιβλία γραμμένα από ψυχολόγους, μπορούν να μας κρατάνε σε εγρήγορση. Όταν διαβάζουμε τέτοια βιβλία, όταν τα διαβάσματα μας είναι ψυχοεκπαιδευτικά και της ψυχολογίας, μας βοηθάνε αυτά να είμαστε προσγειωμένοι, μας γιώνουν σε μια πραγματικότητα μακριά από την pop κουλτούρα, μακριά από τα καψουροτράγουδα, μακριά από τα μυθιστορήματα, τα ρομαντικά, τα ερωτικά, τα άρλεκιν κλπ, τα οποία μας κάνουν ζημιά. Αποφεύγουμε όταν σε αυτή την προσπάθεια να βρούμε τον εαυτό μας μετά από σχέση με παντρεμένο, αποφεύγουμε να διαβάζουμε ή να παρακολουθούμε ταινίες, ή σειρές οι οποίες να προάγουν τις σχέσεις με παντρεμένους. Μια πάρα πολύ ωραία σειρά, αγγλική σειρά, έχει τίτλο The Affair, την είχα παρακολουθήσει παλαιότερα. Είναι μια σειρά η οποία πραγματεύεται την εξωσυζυγική σχέση και την απιστία και είναι μια σειρά η οποία έχει πολύ ωραία, είναι ψυχολογημένη σειρά και μπορεί να μας βοηθήσει, The Affair είναι στα αγγλικά, ψάξτε την, και μπορεί να μας βοηθήσει επίσης να παραμένουμε γειωμένοι, δηλαδή φροντίζουμε ώστε και τα αναγνώσματα μας και αυτά που παρακολουθούμε και όλα να μας κρατάνε γειωμένους, προσγειωμένους και στο στόχο μας που είναι να ξεπεράσουμε αυτό που μας έχει συμβεί. Επίσης, αν οι παρέες μας, αν οι άνθρωποι με τους οποίους κάνουμε παρέα, οι φίλοι μας είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρόμοιους τρόπους σκέψης ή παρόμοιους τρόπους ζωής, δηλαδή αν κάνουμε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέσεις με παντρεμένους, με παντρεμένες και οι οποίοι είναι μαθημένοι σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, ας δούμε λίγο πώς μπορεί να επηρεαζόμαστε. Γιατί συνήθως, με βάση πάλι την προσαρμοστικότητα, οτιδήποτε ακούμε συνέχεια και ερχόμαστε συνέχεια σε επαφή με αυτό, τείνουμε να το θεωρούμε συνηθισμένο, τείνουμε να το θεωρούμε φυσιολογικό και αποκλίνουμε από την προσπάθεια μας να αρχίσουμε να λειτουργούμε ξανά με άλλους τρόπους, πιο ισορροπημένους τρόπους, πιο φυσικούς τρόπους και όχι με εκείνους τους τρόπους που μάθαμε μέσα στις σχέσεις με παντρεμένους ανθρώπους. Ας μην υποτιμούμε την ψυχολογική και συναισθηματική ζημιά που μπορεί να μας κάνει μια σχέση και μάλιστα μια σχέση που δεν είναι καλή. Το κόλλημα μετά από ένα χωρισμό μπορεί να είναι έτσι πάρα πολύ δύσκολο και να μας ταλαιπωρήσει για χρόνια, για μήνες και για χρόνια, αν δεν το πάρουμε στα σοβαρά. Δεν είναι αστείο να είμαι κολλημένος, να είμαι κολλημένη σε ένα πρόσωπο με το οποίο είχα για χρόνια ή για μήνες ταλαιπωρία. Χρειάζεται να πάρουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας, να πάρουμε στα σοβαρά την ευτυχία μας. Και όπως αν παθαίναμε κάποια φυσική ζημιά, κάποια σωματική ζημιά, σπάζαμε το πόδι μας για παράδειγμα, θα πηγαίναμε στον ορθοπαιδικό για να μας εξετάσει, αν χρειαστεί να μας εγχειρήσει, να το βάλει σε ενάρθηκα και θα κάναμε ό,τι μας έλεγε ο γιατρός προκειμένου να ξαναβρούμε τη λειτουργικότητά μας. Έτσι με τον ίδιο τρόπο και αν έχει πάθει ζημιά η ψυχή μας, οφείλουμε να γονατίσουμε πάνω στη ψυχή μας προκειμένου να τη βοηθήσουμε να ανορθωθεί ξανά. Ξέρω ότι αυτό το βίντεο δεν λύνει όλες τις απορίες και δεν επιλύει όλα τα προβλήματα. Είναι ένα βίντεο σε τρεις δόσεις το οποίο έχω φτιάξει το πρώτο διηγητικό vlog του 2022. Ένα βίντεο το οποίο έτσι επιχειρώ μέσα από αυτό το βίντεο να φωτίσω λίγο κάποια σημεία. Και το πιο σημαντικό μήνυμα μετά από αυτό είναι χρειάζεται να βγούμε από την παραμύθα
από την παραμύθα στην οποία μπήκαμε στη σχέση με τον παντρεμένο, στη σχέση με την παντρεμένη, να βγούμε από αυτή τη φιλοσοφία ότι μάνα μου τον καημένο τον παντρεμένο και μάνα μου την καημένη την παντρεμένη και με αγαπάει και είναι καλός άνθρωπος και είναι, θα ήθελε να χωρίσει και δεν μπορεί και είναι το ένα και είναι το άλλο. Όχι, ο παντρεμένος ή η παντρεμένη που φτιάχνει εξωζυγή σχέση μαζί σου δεν το κάνει από αγάπη. Το κάνει για να ξεδώσει από τα προβλήματα του γάμου του γάμου της. Όταν σου λέει πως θα χωρίσει δεν το εννοεί. Ακόμη και να χωρίσει το πιο πιθανό να μην ευτυχίσετε μαζί. Δεν σου αξίζει μια σχέση με έναν παντρεμένο και μια παντρεμένη. Και σταμάτα μετά που έχεις χωρίσει, μετά που έχουν περάσει μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, να κάθεσαι να αναπολείς τι ωραία που ήταν και πόσο πολύ με αγαπούσε ο παντρεμένος και η παντρεμένη. Ο παντρεμένος και η παντρεμένη δεν μπορούσε να αγαπήσει ούτε σένα, ούτε τον άντρα της, ούτε τον άντρα του και κανεί. Ούτε τη γυναίκα του, τη γυναίκα της και φτάνει. Θα χαρώ να διαβάσω και στα σχόλια τις δικές σας τις απόψεις. Ξαναλέω ότι δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε τους παντρεμένους, ούτε τα τρίτα πρόσωπα, κανέναν. Απλώς να δώσω έμφαση στο ότι μετά από μία κακοποιητική ερωτική σχέση, γιατί η σχέση με παντρεμένο και παντρεμένη δεν μπορεί παρά να είναι κακοποιητική προς όλα τα μέρη και προς το πρόσωπο που δέχεται την απάτη και προς το τρίτο πρόσωπο, μετά από μια τέτοια σχέση χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αναδιάρθρωση, ψυχική, πνευματική, γνωστική αναδιάρθρωση. Δεν θα μας περάσει από μόνος του ο πόνος, δεν θα μας περάσει η ζημιά από μόνη της, χρειάζεται να ανασκουμποθούμε και να αναλάβουμε τη θεραπεία μας. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και την αγάπη σε όλους.